Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να κουβεντιάσουμε τα τελευταία αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του πληθυσμού από την Στατιστική Αρχή. Η γενική εικόνα είναι ότι έχουμε υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχουμε αποδυνάμωση της ελληνικής περιφέρειας με μείωση του πληθυσμού και εξαίρεση όλων αποτελούν τα Δωδεκάνησα, καθώς και εκεί έχουμε μια ενίσχυση του πληθυσμού. Όλο αυτό δημιουργεί, πέρα των πολλών ζητημάτων στην κοινωνική ζωή και τη λειτουργία της χώρας, στο πολιτικό επίπεδο δημιουργεί και ανακατανομή των εδρών στο ελληνικό κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση στην ελληνική επικράτεια. Ένας από τους νομούς, πρώην νομούς περιφερειακές ενότητες πια, που αποδυναμώνεται είναι η Καστοριά, και εκεί θα πάμε τώρα με την βοήθεια της συνομιλίας που θα έχουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Ζήστο Τσικαλάκια, τον οποίο ήδη βλέπουμε. Κύριε βουλευτά, λιγοστεύουμε ως Έλληνες, μειωνόμαστε σαν πληθυσμός, έχουμε περίπου 400.000 λιγότερους Έλληνες, μάλλον καλύτερα λιγότερους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα, στην ελληνική επικράτεια, στην τελευταία δεκαετία. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το αποτέλεσμα που κατέγραψε η Στατιστική Αρχή. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρίδη. Να πω καταρχάς, με βάση το σχόλιο σας που είπατε πρώην νομοί, να σας πω λίγο γιατί υπάρχει μια σύγχυση τα τελευταία χρόνια. Να σας πω ότι στο επίσημο ελληνικό κράτος, την κυβέρνηση και τη Βουλή, νομοί λέγονται. Και λέω σαν επιχείρημα ότι όταν μιλούμε οι βουλευτές από το βήμα του Εθνικού Κοινοβουλίου, από κάτω γράφει το ονοματεπώνυμο νομός Καστοριάς ή νομός Κοζάνης. Περιφερειακή ενότητα λέγεται στην αυτοδιοίκηση, είτε τη δευτεροβάθμια είτε πρωτοβάθμια. Αυτό έτσι για την ιστορία και την τάξη, χωρίς να έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά στην Ελλάδα, εντάξει, αρκετά πράγματα τα συγχαίουμε μόνοι μας. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Να έρθω τώρα στην ουσία αυτό που λέτε. Καταρχάς, τα μηνύματα ότι δεν πάει καλά η Ελλάδα στο δημογραφικό τα παίρνουμε κάποιοι από εμάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς ή ευτυχώς, κάποιοι που μέχρι τότε δεν ανησυχούσαν για να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στη λήψη μέτρων, ευαισθητοποιούνται τα τελευταία λίγα χρόνια και νομίζω ότι είχε σε ηχηρή καμπάνα τους τελευταίους μήνες με τα πρώτα στοιχεία που είχαμε, τα πρώτα δημοσιεύματα, ανεπίσημα. Αυτά που ανακοινώθηκαν αυτές τις μέρες επίσημα είναι τα προσωρινά αποτελέσματα. Δεν είναι δηλαδή τα οριστικά που θα είναι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Ναι. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει μεγάλη απόκληση στους αριθμούς, αλλά από ό,τι φαίνεται και πριν την συζήτησή μας μίλησα και με κάποιους συναδέλφους μου, μάλλον υπάρχει ακόμα και σε αυτό το θέμα μεταξύ των εφημερίδων του αθηναϊκού τύπου συγκεχημένες απόψεις. Κάποια ή κάποιες τα παρουσίασαν πιο απογοητευτικά για την περιφέρεια από πλευράς βουλευτικών εδρών, ενώ κάποιες άλλες λένε δεν είναι έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι, κύριε Μαυρίδη, θα συμφωνείτε ότι ναι, μεν λέγαμε πόσες έδρες θα χάσει η Δυτική Μακεδονία, μία στην Κοζάνη, λέγαμε μία και στην Καστοριά. Εμείς είπαμε, και εγώ μπορεί να το είπα, αφού ξεπεράσαμε τη Φλόρινα, αν είναι να χαθεί άλλη μία, θα χαθεί από διεδρική από τη Φλόρινα, αφού είναι μικρότερος ο πληθυσμός. Τελικά, με το δημοσίευμα κάποιας εφημερίδας, των παραπολιτικών συγκεκριμένα, φαίνεται ότι αν ισχύει αυτό, είναι ένα πραγματικό σοκ στον αριθμό των εδρών. Δηλαδή, αυξάνονται υπέρμετρα οι έδρες στο λεκανοπέδιο, από 86 γίνονται 104, στο νομό Θεσσαλονίκης γίνονται από 25-29 και μόνο τα Δωδεκάνησα κερδίζουν μια έδρα, ενώ σε όλη την Ελλάδα χάνουν. Σε κάποιες περιφέρειες χάνονται και δύο έδρες, όπως στις Σέρες και στην Ετωλοκαρνανία. Σε πάρα πολλές διεδρικές χάνεται η μία έδρα και μένει μία. Υπάρχει όμως και άλλο δημοσίευμα στα νέα της Παρασκευής, αν και νομίζω ότι η καθημερινή της Κυριακής που είδα ότι είναι περίπου μοιάζει με τον παραπολιτικό. Εν πάση περιπτώσει, για να βρούμε έδαφος συζήτησης, να συμφωνήσουμε στο ότι άσχετα πώς θα είναι οι έδρες, που φυσικά και μας ενδιαφέρουν και φυσικά και δεν θέλω ο νομός μου να χάσει τη δεύτερη βουλευτική έδρα, αλλά το πιο ηχηρό αρνητικό μήνυμα είναι ότι μειώνεται ο ελληνικός πληθυσμός. Και το λέω αυτό, δεν έχει σημασία τόσο με τις έδρες, γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα, το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να έχει από 200 έως 300.
πολλοί εδώ και χρόνια και πάνω από 20 χρόνια λένε ότι είναι πολύ 300 να μειωθούν σε 200. Θέλω να δώσω τη διάσταση ότι το σημαντικότερο μήνυμα είναι ότι αλατώνονται οι Έλληνες πολίτες. Δευτερεύον είναι η κατανομή των εδρών. Και αυτό μας ενδιαφέρει, αλλά είναι τεταρτεύον, θα έλεγα. Ας το αφήσουμε αυτό προς το παρόν στην άκρη, καθώς φαίνεται ότι θα καθαρογραφεί η όποια απόφαση και τα επίσημα αποτελέσματα θα είναι μέχρι τέλος του χρόνου. Άρα ενδεχομένως και να μην έχουν ισχύ στις επόμενες εκλογές, αλλά να έχουν στις μεθεπόμενες. Αυτό να ξέρετε ότι, οι εκλογές θα γίνουν το 2023 και όπως δήλωσε και εχθές ή προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εκλογές του 2023 θα γίνουν με βάση την απογραφή του 2021. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε εκλογές του 2023 με απογραφή του 2011. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αυτό ισχύει, αυτό έλεγα και εγώ πάντοτε. Και είναι λογικό. Δεν μπορεί να κάνουν. Αν γίνονταν οι εκλογές το φθινόπωρο όπως κάποιοι νομίζαν ότι θα γίνει, φυσικά και θα γίνονταν με την απογραφή του 2011. Από τη στιγμή που θα γίνουν το 2023, θα γίνουν με τη νέα απογραφή του πληθυσμού. Ωραία. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στο τοπικό, σε ό,τι αφορά την Καστοριά για παράδειγμα. Σας το λέω αυτό γιατί με θλίψη κάνοντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ κάποια στιγμή κάποιες βόλτες στην περιφέρεια της Καστοριάς, δηλαδή κυρίως εκεί στα χωριά του Γράμμου, διαπιστώνει κανείς την ερήμωση, την αστιφιλία, τη μετανάστευση είτε εσωτερική είτε εξωτερική. Αυτό πόσο ανησυχητικό είναι για την ελληνική ύπαιθρο και για εσάς τον ίδιο, αλλά και την Καστοριά γενικότερα. Θα έρθω στην ουσία, κύριε Μαυρίδη, αυτό που λέτε, αλλά να ξαναπώ. Το μεγάλο δεδομένο είναι ότι ελαττώνονται οι Έλληνες πολίτες, ο ελληνικός πληθυσμός. Και στην Αθήνα ελαττώνεται ο πληθυσμός. Και στην Αθήνα γίνονται συγχωνεύσεις τάξεων κάποιων σχολείων. Φυσικά, αυτή η τραγική κατάσταση που περιγράφεται στο Γράμμο χειροτερεύει και πιο κάτω. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή η Καστοριά έχει συγχωνευτεί ήδη από πέρσι ένα δημοτικό σχολείο, το δεύτερο με το τρίτο δημοτικό, το Άργος Ορεστικό που έχει 4 δημοτικά με κάποια σχολεία που γίνανε από 9 θέσια-6 θέσια, είναι πλασματική ακόμη η εικόνα. Το Άργος μπορεί και πριν από 20-30 χρόνια να είχε 4 δημοτικά σχολεία, αλλά από τα 35 χωριά που ανήκουν στο Δήμο Άργος Οριστικού είχαν τα 15 δημοτικά σχολεία. Γι' αυτό είναι και πλασματική και για το Άργος Οριστικό, όπως είναι και για την Καστοριά. Στον Εστόριο, μια και είπατε για το Γράμμο, στον Εστόριο κρατιέται ακόμη το δημοτικό σχολείο για το Γυμνάσιο Λύκειο, επειδή είναι Δήμος Νεστορίου. Εάν δεν ήταν Δήμος Νεστορίου, δεν θα υπήρχε το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο και το λύκειο. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι πάρα πολύ ανησυχητική και όπως είπα και σημερινή ανακοίνωσή μου με δελτίο τύπου, ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποιες πολιτικές. Ναι, μεν ενδιαφερνόμαστε για τα 10,5 εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών ιεραρχικά για την ασφάλειά τους, την υγεία τους, την αξιοπρεπή οικονομική διαβίωση, αλλά αμέσως μετά και αν θέλετε μπροστά από αυτά που προείπα, είναι ότι πρέπει οι πολιτικές μας να ενταθούν όσον αφορά την ενίσχυση της οικογένειας, του γάμου και της τεκνοποιίας. Πήραμε μέτρα σαν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αρκετά μέτρα, είναι σημαντικά, αλλά δεν αρκούν και δεν θα φανούν τα αποτελέσματα άμεσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι λύση η επιδοματική πολιτική, δηλαδή ένα κίνητρο μιας επιδότησης, μιας γέννησης ενός παιδιού, ή ενδεχομένως πρέπει να πάμε σε πιο δραστικά μέτρα, να δημιουργήσουμε συνθήκες, υποδομές, θέσεις εργασίας για να μείνει κανείς στον τόπο του και ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια. Ήταν το πρώτο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η χορήγηση του επιδόματος των 2.000 ευρώ για κάθε μητέρα που αποκτά ένα παιδί. Είναι ένα σημαντικό μέτρο. Κάτι από ό,τι φαίνεται απέδωσε. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Αν θέλατε, βοηθήσαμε ασφαλιστικά, φορολογικά τις οικογένειες με τα παιδιά, αλλά χρειάζεται κάτι πιο ριζικό. Να θυμίσω ότι επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας πάλι το 2006 και 2007, που είχαν ληφθεί κάποια οικονομικά μέτρα, κάποια μέτρα διευκόλυνσης είτε στα παιδιά που είναι στις οικογένειες που έχουν παιδιά φοιτητές, είτε στρατιώτες, και δάσκαλοι φίλοι μου διευθυντές σχολείων μου περιέγραφαν ότι λίγα χρόνια μετά σε δημοτικά σχολεία του νομού Καστοριάς
ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε. Αυξήθηκε από τα μέτρα του 2006-2007. Τώρα, επειδή περάσαν από τότε 15 χρόνια, αλλάζει και η νοοτροπία της νέας γενιάς. Σπουδάζουν και ξανασπουδάζουν, μετεκπαιδεύονται, παίρνουν τα πτυχιακά, παίρνουν διδακτορικά, δεν εντάσσονται γρήγορα στην αγορά εργασίας, είναι ο τρόπος της ζωής. Ακούμε πάρα πολλά παιδιά, τα παιδιά μας να λένε «Μα πώς θα ζήσουμε άμα κάνουμε οικογένεια, άμα κάνουμε και παιδιά με αυτά τα εισοδήματα», επειδή μάθανε στην ευζωία, στην καλοζωία, στις απαιτήσεις, τα πολλά τα έξοδα που υπάρχουν. Αλλά εγώ θα επαναφέρω και στην κυβέρνηση ξανά αυτό που ήταν υποσκέψη να γίνει 30 χρόνια πριν από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε, που το έχω πει εγώ αρκετές φορές σε κάποια φόρα, ότι πλέον ίσως λύση είναι, ενώ κάποτε λέγαμε η οικογένεια που αποκτά τρίτο παιδί, η κοινωνία, η πολιτεία ελληνική να το αγκαλιάζει, να το θεωρεί ότι είναι εργαζόμενο κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να παίρνει σαν ενίσχυση η οικογένεια ας πούμε το μισθό του ανειδίκευτο εργάτη, ίσως αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, μια και είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα, με το δεύτερο παιδί. Με κάποιο, όχι ίσως στο βαθμό αυτό που λέω για το τρίτο, θα μπορούσε για το δεύτερο παιδί να είναι ο μισός μισθός του ανειδίκευτο εργάτη. Μόνο έτσι θα στραφούν οι νέοι μας στο να κάνουν παιδιά και έγκαιρα. Γιατί όταν παντρεύονται μετά τα 35, είναι γνωστό ότι μετά τα 35 η γονιμότητα της γυναίκας μειώνεται. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Είναι κοίηση υψηλού κινδύνου όταν η πρώτη κοίηση γίνεται μετά τα 35. Μπορεί να εξελίσσεται η κοινωνία μας, αλλά η βιολογία δεν αλλάζει μέσα σε λίγες δεκαετίες. Αυτή η γνώση συνεχίζει να ισχύει. Μετά αρχίζουν τις προσπάθειες, τα έξοδα για τεχνητή γονιμοποίηση, εξωσωματική. Παίρνουμε μέτρα και πάνω σε αυτό. Να διευκολύνουμε, να παρατείνουμε το δικαίωμα της γυναίκας. Το πήγαμε στα 55 πρόσφατα με νομοσχέδιο που ψηφίσαμε, με την υιοθεσία. Με όλα αυτά να βοηθήσουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί στα μέτρα που παίρνουμε, μέσα στις δυσκολίες που έχει η ελληνική κοινωνία, και φυσικά παίζει ρόλο και η παιδεία, με την έννοια του να μεταφέρουμε στα παιδιά μας, στους φίλους μας, ότι είναι ευλογία κανείς να... Δηλαδή είναι ο προορισμός που λέγανε οι παππούδες μας του ανθρώπου, είναι κάποτε να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Το άλλο δεν είναι τόσο φυσιολογικό. Ναι, παλαιότερα ο λαός μας έκανε οικογένεια και μετά πάλευε να τη ζήσει. Τώρα θέλει να εξασφαλίσει το να τη ζήσει και μετά να κάνει οικογένεια. Και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι οι πολιτικές στο να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν κίνητρα είναι οι ορθότεροι που θα κρατήσουν και θα συγκρατήσουν τον πληθυσμό. Βεβαίως, βεβαίως. Για να μην ξεχνάμε ότι μετά το 10, με τα μνημόνια και την βαριά οικονομική κρίση που περάσαμε, περίπου 50.000 νέοι μας, ο ανθός της ελληνικής κοινωνίας, και σε νιάτα, σε ζωτικότητα ηλικιακή, βιολογική, αλλά και πνευματική, με την έννοια ότι αυτοί που ξενιτεύτηκαν δεν απασχολούνται, δεν εργάζονται αξιοπρεπώς εκεί επειδή τους κάνουν χάρη αυτοί οι οποίοι τους απορροφούν. Εργάζονται εκεί γιατί είναι πολύτιμοι για τις χώρες που πάνε. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν ακόμα πιο πολύτιμοι για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική πολιτική. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς είναι χρόνος δελτίου. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί νομίζω ότι είναι κορυφαίο και είναι ένα θέμα που δεν αφορά μονάχα την πολιτική, αλλά αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρίδη. Σας ευχαριστώ πολύ.